Καλεσμένο εδώ κοντά μα ο κύριο Στέλιο Πέτσο, αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Είχε εκκρεμούν πάρα μου, ένα ερώτημα. Πε το ξανά, πε μία φράση για το απαντήσει ο Υπουργό. Εάν θα περάσει στο δημόσιο χρέο η εγγύηση των 19 δι που έχει mm. δώσει το κράτο στι τράπεζε. Μάλιστα. Τη στιγμή που γίνονται πληστηριασμοί mm. ή μπορεί να γίνουν από εισπρακτικέ εταιρείε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι ένα σχέδιο που είχε η κυβέρνηση, το σχέδιο Ερακλή, για να μειωθεί το βάρο στι τράπεζε, προκειμένου οι τράπεζε να μπορέσουν να, ρώσουν, να παίξουν το ρόλο να δώσουν ρευστότητα στην οικονομία. Mm. Αυτό ε, κάνουν οι τράπεζε. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ πολύπλοκο το σχήμα. Ε, αν δείτε ανακοινώσει τη Τραπέζη Ελλάδο ε, του προηγούμενου χρονικού διάστημα, δείτε δηλαδή είναι πολύ πολύπλοκο το σχήμα για να θεωρηθεί αυτό το πράγμα ότι είναι μια ενίσχυση αυτού του χαρακτήρα ώστε να καταγραφεί στο χρέο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η Ελστάτ, αλλά να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο με αυτά τα χρήματα, τότε κάνει ένα τέτοιο σχήμα μη εποφελέ τελικά σε σχέση με αυτό που ήταν αρχικό στόχο όταν σχεδιάστηκε. Άρα δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Αλλά πιστεύω ότι αν θα προχωρήσει Μες. το σχέδιο αυτό, θα προχωρήσει με την εγγύηση τη Γερμανία. Πάμε στι εκλογέ, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει Υπουργέ. να επιβαρυνθεί το ελληνικό ο δημόσιο. Ο κύριο Σύμπρα ζήτησε εκλογέ χθε, λέγοντα ότι θα κερδίσει ούτω ή άλλω. Δεν είναι το θέμα του αυτό το πρόβλημά του, αλλά το πρόβλημα είναι η διαχείριση του χάου που έχει δημιουργήσει ο κύριο Μητσοτάκη. Τι λέτε εσεί, απαντάτε σε αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριο Τσίπρα χθε σε δύο-τρία σημεία, που είχε ενδιαφέρον η συζήτηση την οποία προκάλεσε, ήταν τα πιο πολλά υποκριτικά. Mm. Παράδειγμα, αυτό που λέτε για χάο. Αν κάποιο βλέπει χάο και είναι στο χέρι του, τότε θα πάει να συμφωνήσει με αυτόν ο οποίο δημιουργεί το χάο, να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, να υπάρξει ένα σταθερό περιβάλλον, να μην χρειάζεται διπλή-τριπλή εκλογή. Αν μιλάει ότι έχει χάο, αν νιώθει μια ευθύνη απέναντι στον πολίτη τον οποίο απευθύνεσαι τότε αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγόμενων σου και λε: Πάμε να κάνουμε κάτι σταθερό. Δεν Μην περιμένουμε πώς. να δούμε με ποιον μπορεί να κυβερνήσουμε, αν θα κυβερνήσουμε. Mm. Μην κάνουμε mm. συζητήσει. Εκλογέ και τα εθνικά. Ο Τσίπρας, Έχουμε Ενώ και εθνικά θα αυτό. Θα το, ολοκληρώσω, γιατί λέω ότι είναι υποκριτική yeah. η τοποθέτησή του. Yeah. Έχουμε και εθνικά θέματα που φαίνεται να τα αναγνωρίζει ο κ. Τσίπρα. Κάνει πρώτα για δώδεκα ναυτικά μίλια. Yeah. Άρα, μισό λεπτό. Αν κάποιο είναι υπεύθυνο, έχει κάνει πρωθυπουργό, βλέπει ένα χάο, ο ίδιο αν το χαρακτηρίζει έτσι, τότε πρέπει να δείξει ότι είναι υπεύθυνο. Δεν είδα κανένα τέτοια διάθεση. Ναι. Αυτό λέω ότι είναι υποκριτικό. Mm -hmm. Τώρα, αν είναι χάο, νομίζω ότι το βλέπουν οι πολίτε. Δημοσκοπικά δεν υπάρχει προηγούμενο από τη μεταβολή τη μέχρι σήμερα να υπάρχει τόση εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και η κυβέρνηση να διατηρεί ένα τόσο μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι την εμπιστοσύνη την κέρδισε στα δύσκολα ο Μητσοτάκη και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε και θα διεκδικήσουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο και τον πόλεμο. Οι εκλογέ θα γίνουν με τη νέα απογραφή ή όχι. Πότε θα το μάθουμε. Είναι αυτό. ένα ζήτημα το οποίο θα καθοριστεί τον Δεκέμβριο. Υπάρχει μια διαδικασία οριστικοποίηση των στοιχείων τη Ελστάτ. Και προεδρικό διάταγμα το οποίο εγκρίνει αυτά τα αποτελέσματα και κατανείμει τι έντρε με τον Τζόναθαν. Δεν τη... Άρα γύρω στο Δεκέμβριο θα το ξέρουμε. Η θέση για τέλο τη τετραετία ισχύει, διότι κυκλοφόρησαν οι, οι... οι, οι για νωρίτερα, νωρίτερα την άνοιξη. Είπε ε... κάτι άλλο ο κ. Τσίπρα, <laughs> να μην γίνουν οι εκλογέ μέσα συντουριστική σε σεζόν. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα σενάριο το οποίο φαίνεται σαν επικρατέστερο, mm -hmm. οι πρώτε εκλογέ τέλο Μαου mm -hmm. και οι δεύτερε αρχέ μετά τι μετά, δηλαδή, τις εξετάσεις, πριν, δηλαδή. Πριν, και μετά, και εξετάσεις. πριν και μετά τι ε, ναι. πανελλαδικέ, ε, έχει πει ο Πρωθυπουργό ότι θα γίνουν ε, την Άνοιξη. Επομένω, φαίνεται να συμπίπτει η ανάλυση του κυρίου Τσίπρα με αυτό που έχει πει και ο Πρωθυπουργό. Την Άνοιξη το 2023 οι εκλογέ. Θα δούμε. Η ημερομηνία ε, πότε θα ξέρουμε οριστικά. Ε, τι να σα πω τώρα, δεν είναι θέμα στοιχημάτων. <laughs> Εσεί πώ θα κάνετε κομπί το πρωί, <laughs> Άλλο θα λέει <laughs> μια ημερομηνία. <laughs> όχι, άλλος θα λέει μια άλλη. <laughs> Σημασία να γίνουν. Πότε θα ξέρουμε, <laughs> δεν σα είπα ποια θα είναι η ημερομηνία. Πότε θα το ξέρουμε χρονικά. Ε, νομίζω στι ε, αρχές αρχέ τη επόμενη χρονιά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το. Άρα μετά το τα Χριστούγεννα για περίπου. Γιατί η άνοιξη το μετά, το θα θα είναι... Είναι... Το το μετά θα είναι κοντά. τα σενάρια συνεργασία με το Πασόκ έχουν κλείσει εμπιτικά για σα. Δηλαδή, μετά το, το, το τελευταίο διάστημα, μετά τι τοποθετήσει του κ. Ανδρουλάκη, μετά την υπόθεση των Παρακολούθησεων κτλ., όπω εξελίχθηκε, δεν υπάρχει πια καμία, καμία περιοχή συνάντηση μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του Παζού. Εμεί έχουμε τεράστιο περιθώριο συνάντηση με την ελληνική κοινωνία από τι παριφέρειε τη αριστερά μέχρι τα δεξιά μα. Mm. Αυτό προσπαθούμε. Ε, να κάνουμε, να χτίσουμε τι γέφυρε εμπιστοσύνη με, το, μη με μη τον για, πολίτη. Για τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα mm -hmm. που λέτε είναι από τα αποτελέσματα που συζητώνται μετά τι εκλογέ, όχι mm -hmm. πριν. Θε, θέμα με το χρόνο διεξαγωγής διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Γιατί τέθηκε και αναγκάστηκε ο κύριος Βορρήδη χθε. Να πει ότι θα γίνουν κανονικά. Γιατί νομίζω ο κ. Σίπρα είπε ότι mm -hmm. τι πάνε πίσω ένα mm -hmm. χρόνο. Mm -hmm. Έγινε Είναι κάποια κουβέντα. Ο κ. κ. Σίπρα δεν διαβάζει ποτέ. Πετάει έτσι μια πυροτέχνημα. Έχω πάει στη Βουλή και έχω απαντήσει πριν από πόσου μήνε ότι οι εκλογέ θα γίνουν όταν ορίζει ο νέο νόμο που ψηφίστηκε και άλλαξε την αλακάρτα άλλα πια αναλογική που είχε ψηφίσει ο κ. Σκουρλέτη και ο ΣΥΡΙΖΑ. 8 Οκτωβρίου του 2023 θα γίνουν ευθοδικαιτικέ εκλογέ. Έχουμε απαντήσει στη Βουλή. Αναγκάστηκε ο Υπουργό και χθε να κάνει διευκρίνηση γιατί προκλήθηκε προφανώ να απαντήσει ο κ. Μπισοτάκη και ο κ. Βορύδη, είπε ο κ. Τσίπρα, θα γίνουν εκλογέ αυτοδιοικητικέ την ώρα του. 8 Οκτωβρίου του 2023. Mm. Δεν υπάρχει κανένα χρόνο από δηλαδή. συζήτηση. Αν ένα δεν βρίσκει υποψηφίο ο κ. Τσίπρα, είναι δικό Είδαμε του. Τσίπρας, είναι Είδαμε όμω ότι σκάβεται σε όλου του Δήμου. Τι γίνεται, κ. Υπουργέ. Θα περιμέναμε δημοτικέ αύριο. Με τόσο σκάψιμο που έχει πέσει στου Δήμου. Νομίζω ότι είναι για, πρώτη, είναι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που η αυτοδιοίκηση έχει πόρου. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι απαιτήσει των πολιτών. Το θέμα τη οδοποίηση είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιοχέ που έχουν ήδη υποφεληθεί από χρηματοδοτήσει και από το Υπουργείο Ιστορικών και από το Υπουργείο Υποδομών. Mm -hmm. Και υπάρχουν και τα μεγάλα προγράμματα οδική ασφάλεια, τα οποία εξετυπώνονται το επόμενο διάστημα. Ε, είμαι περήφανο που μπορέσαμε να τρέξουμε γρήγορα μια πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψη. 312 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγηση και θα υπογραφεί η κοινή Υπουργική Απόφαση δική μου και του κυρίου Σκυλακάκη εντό των ημερών. Μεταξύ αυτών είναι 54 εκατομμύρια στην Αττική με 20 εκατομμύρια στον Πελοπόννησο. Στην Παπίδα μου πάνω δεν κάνει τίποτα. Στη Θεσσαλία, αλλά σε εμάς, στη Θεσσαλία έχετε κάνει τίποτα. εκεί. 24 εκατομμύρια στην περιφέρεια Θεσσαλίας <laughs> <laughs> και αρκετά ακόμη στους Δήμους, <laughs> γιατί έσαι να έφερα, γύρω, μόνο γύρω. ποσά για περιφέρεια. Είναι 558 εκατομμύρια συνολικά. Τώρα κάνει μαθένα στον Σφέτο εδώ. Την Τετάτη έχει υπουργικό συμβούλιο. Την Τετάρτη υπάρχει υπουργικό συμβούλιο. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό νομοσχέδιο mm -hmm. είναι δικό σας, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί θα υπάρχει κάποια τομή. Ε, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε για κάποια τομή σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για ε, τροποποιήσεις, οι πρέπει να γίνουν για ένα πιο λειτουργικό το σχήμα, αλλά η βασική τομή σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θα είναι για μετά τι εκλογέ. Θα είναι μια πραγματική εδώ. αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα πράγματα στα διάφορα επίπεδα τη κυβέρνηση. ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πουλή.